πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΛΒΟ, τα όσα κατήγγειλε ο Πάνος Καμένος για τον ειδικό καθαριστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να διορθώσω, αντιπρόεδρος, για να μην κάνουμε και υπέρβαση. Δεν πειράζει. Ο αντιπρόεδρος. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτήδη. Ακούσαμε τον κύριο Καμένο. Μας είπε για τον ειδικό καθαριστή ότι είναι ο υπεύθυνος που η ΕΛΒΟ βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση και ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με την κυβέρνηση και με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτό το θέμα και αυτή την τοποθέτηση του κύριου Καμένου? Να κάνω μία αναδροπή λίγο το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Από τον Ιανουάριο του 2014 έχουμε ενταχθεί σε μια ειδική εκαθάριση. Ακριβώς. Καλός ή κακός για μας είναι ο κύριος καθαριστής, ο οποίος έχει και την αντιπαράθεση τον κύριο Καμένο. Στην προκειμένη περίπτωση, μαλώνουν τα βουβάλια και θέλουν την πλώση στα βατράχια. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τις δυνατότητές μας, ξέρουμε τι θέλουμε, προτείναμε επιχειρήματα πολλά. Άρα λοιπόν, ο κύριος Καμένος σήμερα έρχεται και τα βάζει με τον καθαριστή. Δικός του είναι. Δεν είναι δικός μας. Εμείς δεν το διορίσαμε. Το διορίσαμε προηγουμένοι. Είχε 3 χρόνια μπροστά του κυβέρνηση να τον πάυσει και να φέρει μια διοίκηση. Ας το κάνει. Άρα λοιπόν είναι, τι να πω, μια προσέγγιση, θα έλεγα, ανούσια για από πλευράς μας. Αυτή τη χρονική στιγμή από τον κύριο Καμένο το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του και δεν μπορώ να ερμηνεύσω ενδεχομένως το σκεπτικό του. Εμείς αυτό που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία πλέει τα λίστια. Δηλαδή, αν δεν πάρθει μια απόφαση πολιτική για το μέλλον της, δυστυχώς θα καταρρεύσει. Και δυστυχώς θα συμβάλλει σε αυτό και ο κύριος Καμένος. Γιατί αυτή τη στιγμή επικαλείται ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο το θέλει για την άμυνα της χώρας, να το πάρει, ορίστε. Ευκαιρία. Του δίνεται ευκαιρία. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίζουν την πολιτική τους βούληση οι συγκυβερνήτες, να το πω έτσι, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και να μας πούν τι θα γίνει. Εμείς είμαστε εδώ. Κύριε Παναγιωτήδη, επιτρέψτε μου λίγο να αναφέρω ότι εμείς τα επιχειρήματά μας τα καταθέσαμε και άμεσα. Αυτή τη στιγμή, πρωτοβουλία του ΟΑΣ, του κυρίου Παπά, έχουμε δώσει στην κυκλοφορία 40 λεωφορεία τα οποία εξυπηρετούν σήμερα άμεσα το κοινό της Θεσσαλονίκης για να εξυπηρετήσουμε και το γεγονός της έκθεσης. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ. Ο κύριος Καμένος, μα επικαλείται συνέχεια, έχει δουλειές. Δεν μας έδωσε μια δουλειά, μας δώσει. Πούντος. 3 χρόνια μια δουλειά δεν πήραμε από το άμυνας. Άρα λοιπόν, το να λέμε και να μην κάνουμε, απλά είναι θεωρία. Γνωριστήκαμε με τον κύριο Καμένο, συζητήσαμε πολλές φορές, ήρθαμε σε αντιπαράθεση, συγκρουστήκαμε. Λοιπόν, κύριε Καμένο, πάρτε αποφάσεις. Ζήτησατε και πρόσφατα να βρεθείτε μαζί του και σας αρνήθηκε. Και χθες τον είδα. Εδώ που ήταν στην έκθεση, συζητήσαμε. Τι απαντάει? Θα απογειωθούμε. Οι συνεργάτες του μου λέει, είδες, θα απογειωθεί η ΕΛΒΟ. Πώς? Δεν υπάρχει ψηλικό υγρό. Μεθαύριο, μετά σε ένα μήνα, θα είμαστε πάλι χωρίς χρήματα. Θα είμαστε απλήρωτοι. Τα χρήματα που παίρνουμε από τον ΟΑΣ, καλοδεχούμενα και ευχαριστούμε για αυτή τη συνεργασία, δεν καλύπτουν τις εναλλακτικές μας δαπάνες. Στα λειτουργικά της ΕΛΒΟ. Πόσο περισσότερο για τους μισθούς μας και τις φορές μας. Εδώ έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ο κύριος Καμένος, καλή αναφορά του. Δεν με ενδιαφέρει τα προσωπικά του με τον ίξι καθαριστή. Εμείς δεν μας ενδιαφέρουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Ούτε με τον κύριο Τσακαλώτο, που άλλα λέει ο κύριος Τσακαλώτος, άλλα λέει ο κύριος Καμένος. Μιλάει για πώληση, θα έρθει Paramount. Ποιος σας είπε ότι εμείς δεχόμαστε? Ένα άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω. Αναφέρθηκε στην εταιρεία, αναφέρθηκε στο ότι δεν μπορεί, δεν πλήττει τις προϋποθέσεις. Τι ακριβώς σημαίνει? Και ότι ο καθαριστής το έχει κόψει το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν το έχει προχωρήσει. Δεν θέλω, κύριε Παναγιώτη, να εισέλθω σε αυτά στα νομικά, γιατί δεν είμαι νομικός. Εργαζόμενος είμαι, λεπτό συμπολιτή είμαι. Μόνο αυτά που ξέρω εγώ από την πείρα μου τόσα χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα είναι ότι αν πάρουν μία απόφαση οποιαδήποτε, αυτοί θα βρουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν πληρεί προϋποθέσεις στάδια εταιρεία ή αν είναι προσκύμενη σε μένα ή σε εσάς ή αν εξυπηρετεί δεν ξέρω τι συμφέροντα. Θεωρείτε δηλαδή ότι χρησιμοποιούν την ΕΛΒΟ για πολιτικό παιχνίδι? Ενδεχομένως ναι. Ναι, βέβαια, αυτό καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Ας σταματήσει αυτό το παιχνίδι λοιπόν και ας πάρουν μια ποιον πολιτική απόφαση. Όμως, γιατί για πολιτικό παιχνίδι μιλάμε. Ποιον θεωρείτε ότι έχουν ως στόχο αυτή? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχω στοιχεία να τα καταθέσω, να σου πω είναι ο κύριος Δημητριάδης, είναι ο κύριος Παναγιωτίδης. Ας ξεκαθαρίσουμε. Από τη μια ο κύριος Τσακαλώτος θέλει να την πουλήσει. Από τη μια καταθέτουμε τα επιχειρήματά μας, πολύ δυνατά και αδιάστατα επιχειρήματα. Ορίστε, τα καταθέσαμε και άμεσα με τα λεωφορεία που τα συμβάζουμε. Υπάρχει ένα πρόγραμμα τώρα το οποίο ενδεχομένως να υλοποιηθεί, μια ανακατασκευή αρμάτων. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω και κάτι άλλο. Αν θέλουν να σώσουν την ΕΛΒΟ, ο κύριος Καμένος τα βρει πρώτα με τον κύριο Τσακαλώτο, γιατί ενδεχομένως εκείνη είναι η αντιπαράθεση μεταξύ τους, να καταλήξουν τι θέλουν να κάνουν με την ΕΛΒΟ, να την αποβάλουν από τα προαπαιτούμενα. Δεν ξέρω γιατί ποιο λόγο μπήκαμε στα προαπαιτούμενα των θεσμών. Εσείς τι έχετε προτείνει στον κύριο Καμένο και στους αρμόδιους γενικά για τη λύση της ΕΛΒΟ? Και πάγια η θέση μας. Κυριολεκτικά. Άμεση μεταφορά στο Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν πολλές ανάγκες, κύριε Παναγιώτη, διεκφρασμένες, οι οποίες θα υλοποιηθούν. Θα υλοποιηθούν γιατί δεν μπορεί να πάει παρακάτω το όχημα το οποίο εμείς κατασκευάσαμε. Το Λεωνίδας, το οποίο είναι στην έκθεσή μας εδώ στο περίπτερο μας, αυτό έχει 30 χρόνια κυκλοφορίας. Αυτό θέλει άμεση ανακατασκευή
ειλικρινά, επισκευή θα έλεγα και αναβάθμιση. Πού θα γίνουν αυτά? Ποιος θα πάρει αυτή τη μερίδα του λέοντας? Άρα λοιπόν δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι, ειλικρινά. Άρα λοιπόν θέλω ο κύριος Καμένος να κάτσει και να πάρει μία απόφαση, γιατί αυτόν βαρύνει το όποιο αποτέλεσμα ειλικρινά με το μέλλον της εταιρείας, και να δούμε τι θα γίνει. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν να σταματήσουν τα παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων της Έλβο. Να ρωτήσουμε και αυτό. Θεωρείτε γενικά ότι αν αύριο αποφασίσει ο κ. Καμένος να ανοίξει την Έλβο κανονικά και να λειτουργήσει κανονικά, είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις? Πυλώνας ανάπτυξης, κυριολεκτικά. Και άμεσα θα χρειαστούμε και 300 συναδέρφους ακόμα για να ανταποκριθούν στο έργο το οποίο θα προκύψει. Απόφαση πολιτική. Σταματήσουμε να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε. Ειλικρινά, ας πάρουν μία απόφαση. Η πολυπαθής Έλβο που από τον Ιανουάριο 4 μπήκε σε ειδική καθάριση μπορούν. Είχαν 3 χρόνια προθεσμία. Είχαν 3 χρόνια διορία να πράξουν αυτό. Πέρασε που επιθυμούν. Αυτή η προθεσμία. Ήρθαμε στο 2018. Έλειξε. Δυστυχώς. Θα φτάσουμε στο 19. Τι κάνουμε? Θα πάμε σε εκλογές? Τι γίνεται? Εδώ, κοιτάξτε, για να μην παρεξηγηθούμε τον κόσμο, καλό και τον κόσμο παράλληλα να έρθει στο στάντ το οποίο έχουμε στήσει εδώ μέσα στο περίπτερο του Υπουργείου Άμυνας. Να δείτε τι κατασκευάζουμε. Έχουμε ένα Hammer μπιμπελό, το οποίο κατασκευάζεται μόνο στην Έλβο. Παγκόσμια, κυριολεκτικά. Γενικά, να προχωρήσουμε και σε άλλες κατασκευές της Έλβο. Μιλήσατε πριν για τα λεωφορεία του ΑΣΤ. Τι γίνεται με τα λεωφορεία του ΑΣΤ και με τον κύριο Σπίρτζη? Θίξατε ένα θέμα. Ο κύριος Σπίρτζης πολλές φορές συνεντεύξεις, αναφορές, χωρίς εμάς. Μια φορά δεν μας συνάντησε. Εμείς προκαλέσαμε πολλές φορές ένα ραντεβού μαζί του να μας πει τι σκέφτεται. Άρα λοιπόν, ακόμα ένα επιχείρημα το οποίο. Κοιτάξτε, άμα δώσει αύριο ο κύριος Σπίρτζης 10 λεωφορεία κατασκευή, αυτόματα ξερετισμένη. Συζητάμε για ανάπτυξη. Συζητάμε για επανακίνηση. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, από τα λεωφορεία του ΑΣΤ έχουν σοβαρό πρόβλημα και χρειάζεται ανανέωση ο στόλος. Και ευτυχώς ήταν η Έλβο, ειλικρινά, και στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ανακατασκεύασε 40 λεωφορεία τώρα άμεσα και βλέπετε στους δρόμους άρχισε να ομορφαίνει λίγο. Άρχισαν να μορφαίνουν οι δρόμοι με τα λεωφορεία που κυκλοφορούν αυτά τα καινούργια. Πάντως, από ό,τι μας λέτε, γενικότερα οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για να και έρχονται σε άμεση επαφή και σχέση με την Έλβο, δεν σας δέχονται να μιλήσουν μαζί σας. Όχι, μας δέχονται. Απλά, ξέρετε, ο κύριος Σπίρτζης μόνο. Το οποίο προκαλέσαμε ένα ραντεβού να μας πει γιατί πολλές οι αναφορές του καινούργια λεωφορεία. Αυτά να τα συζητήσουμε, να δούμε. Γιατί όλα αυτά, σας είπα, είναι επιχειρήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, την πολυπαθής Θεσσαλονίκης, αλλά να δώσουν και όθηση αυτή την απογείωση που όλοι οραματίζονται για την Έλβο, αλλά κανείς δεν βάζει το καύσιμο έτσι να προχωρήσουμε. Και ο κύριος Σπίρτζης και ο κύριος Καμένος, ας βάλουν λίγο βέτο, σαν βορειολαδίτες, λίγο κάτω στην κυβέρνηση και να πούνε: εμείς το θέλουμε το μαγαζί. Σήμερα ο κύριος Καμένος, συνέντευξη, είπε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι χρήσιμο για την άμυνα της χώρας. Λοιπόν, ακριβώς. Τι άλλο? Πάντως, να κλείσουμε κιόλας. Οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε κάποιες κινητοποιήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα για να βρεθεί λύση στην Έλβο? Οι εργαζόμενοι ήδη έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Από εβδομάδα θα είμαστε στην Αθήνα, θα έχουμε κάποιες συναντήσεις για να δούμε τι γίνεται. Γιατί το βασικότερο είναι για εμάς και το οικονομικό. Γιατί να αναφέρω και αυτό ότι εμείς ποτέ δεν χρηματοδοτηθήκαμε. Χρηματοδοτηθήκαμε λίγο τώρα τελευταία ένα εξάμηνο, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Έχουμε περάσει πολλά σκαπανεβάσματα. Δεν ήμασταν εταιρεία που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο, για να παρεξηγηθούμε. Εμείς παράξαμε, πληρωθήκαμε, αντέξαμε, επιβιώσαμε και θέλουμε να συνεχίσουμε. Είναι ένα εργοστάσιο το οποίο δεν θέλουμε να κλείσει, κυριολεκτικά. Είναι ένα εργοστάσιο το οποίο μεγάλες οικογένειες και οικογένειες, το λέω και συγκινούμε κυριολεκτικά. Και ειλικρινά θέλω να πω. Απόλυτα. Ειλικρινά να πάρουν μία απόφαση, τέλος πάντων, να σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Αυτός ο εγκλωβισμός, τον οποίο και σήμερα ακόμα βιώνουν κάποιοι συνάδελφοι, εδώ δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τις φορές, γιατί έχουμε εγκλωβισμένους συναδέλφους να φύγουν στη σύνταξη και επειδή δεν καταβάλαμε τις φορές το τελευταίο τρίμηνο, δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Φεύγουν οι συνάδελφοι σε σύνταξη μετά 35 χρόνια δουλειάς, δηλαδή κυριολεκτικά το λέω και στεναχωριέμαι, και δεν παίρνουν ούτε φάπαξ αυτό το. Που παίρνει όλος ο κόσμος όταν αποχωρεί από τη δουλειά του. Είναι πολύ μεγάλο θέμα η Έλβο, πραγματικά, και νομίζω ότι θα έχουμε και πολύ χρόνο και μέσα στο χειμώνα να δούμε τα θέματα που θα προκύπτουν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε, να μην ασχολούμαστε με την Έλβο. Ειλικρινά, να πάρουν μία απόφαση, να τελειώνει αυτό το μαρτύριό μας. Μακάρι να ασχολούμαστε με την Έλβο μόνο για τα καλά και τα καλύτερα. Έτσι ακριβώς, και να θαυμάζουμε τα έργα τα οποία θα παράξει και θα μπορούσε να βοηθήσει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, γενικότερα και στην ανάπτυξη της χώρας. Ευχαριστούμε, κύριε Δημητριάδη, που ήσασταν εδώ στο δελτίο μας. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη, για ακόμη μια φορά μας δώσατε βήμα, έτσι ώστε να μεταφέρουμε τις δυνατότητες της Έλβο, γιατί η Έλβο δεν είναι μια τυχαία εταιρεία, είναι αμυντική βιομηχανία. Και χώρα που κλείνει
το ένα δωμάτιό της θα κλείσει το άλλο της και καθέτε που θα καταλήξουμε. Μιλάμε για αμυντική βιομηχανία. Ακριβώς. Είναι και άλλες αμυντικές βιομηχανίες. Όπως το είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση. Γιατί χωρίς να υποτιμώ τους άλλους χώρους εργασιακούς. Έτσι. Αλλά η Έλβο είναι Έλβο. 45 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στο δίκτυο μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.